Πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, διότι είμαστε εν αναμονή ενός καύσωνα, κύριε Τσαπάκο. Είμαστε εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και βεβαίως νομίζω ότι η υπηρεσία σας είναι σε απόλυτο συναγερμό, σωστά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καριωτέκη και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σαφώς και είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν μέτρα πρόληψης και είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενα. Τώρα, οι μετεωρολόγοι λένε πως το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες και μέχρι την Πέμπτη κυρίως, θα φτάσουμε σαραντάρια στον καιρό. Αυτό σημαίνει ότι και η πυροσβεστική, κάτι που απευχόμαστε εννοείται, ενδεχόμενα να έχει πολύ μεγάλη πολύ φόρτο, όμως σημαίνει παράλληλα ότι παίρνονται και κάποια μέτρα, σωστά? Σαφώς και παίρνονται μέτρα, υπάρχει σχεδιασμός. Τα ΠΕΣΟ που έχουν συνεδριάσει το προηγούμενο διάστημα έχουν λάβει τις αποφάσεις. Υπάρχει σχεδιασμός σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ο οποίος σχεδιασμός είναι σε εφαρμογή από αύριο μέχρι την Παρασκευή. Απαγορεύεται η διέλευση και η διαμονή πεζών και οχημάτων από αρκετά σημεία. Περιορίζονται Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να πούμε με τη βοήθεια των συναδέρφων, και τους χάρτες που έχετε εκδώσει για την πολιτική προστασία σχετικά με το πού απαγορεύεται η είσοδος και διέλευση προσώπων και οχημάτων όλο το 24ωρο, σε ολόκληρη την Κρήτη. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα βλέπουμε το Ρέθυμνο, εκεί όπου έχει το δάσος, ας πούμε, του προφήτη Ηλία, το δάσος του Αγίου Ιωάννη, στη Μονή Αρκαδίου. Βλέπουμε τώρα στα Χανιά μπροστά μας το χάρτη και θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είπαμε λοιπόν ότι απαγορεύεται ήδη από αύριο ή απλώς περιμένουμε το χάρτη της πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο για να αποφασίσουμε αν απαγορεύεται ή όχι? Όχι, από τη στιγμή που οι πληροφορίες μας λένε ότι θα έχουμε αυξημένη επιφυλακή, δηλαδή θα έχουμε ένα τριάρι αύριο, θα είναι κίτρινος ο χάρτης, αυτά τίθενται σε εφαρμογή. Και αναλόγως πώς είναι τα γενικά φαινόμενα, εφαρμόζεται, σας είπα, τα κατατόπου σχέδια, ένα περιφερειακή ενότητα που υπάρχει σχεδιασμός και έχει ληφθεί το προηγούμενο διάστημα. Ο οποίος τι περιλαμβάνει, βοηθήστε μας λίγο να ξέρουμε, πέραν από το γεγονός ότι δεν πρέπει να μπούμε στις συγκεκριμένες περιοχές που βλέπουμε και να παραμείνουμε, περιλαμβάνει και κάτι άλλο? Αυξημένη επιφυλακή από εμάς, περίπολα, οι εθελοντικές ομάδες εμπλέκονται και είναι συνδράμουν σε αυτό, η αστυνομία, ο στρατός. Είναι αυξημένες στα σημεία αυτά, είναι αυξημένη η επιτήρηση. Και από εμάς τους πολίτες τι ζητάτε, κύριε Τσαπάκο? Δηλαδή εμείς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε τώρα αυτές τις ημέρες? Οι πολίτες πρέπει να συμπεριφερθούν με σύνεση, όπως συμπεριφέρονται στην πλειοψηφία τους. Δεν πρέπει να έχουμε άσχημες μετακινήσεις. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες δεν πρέπει να μπουν στη διαδικασία να ταλαιπωρηθούν. Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει σε συνεργασία με τους Δήμους, είναι stand-by οι κλιματιζόμενες αίθουσες όπου χρειαστεί για να συνδράμουν και αυτές σε άτομα, σε ευπαθείς ομάδες ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, οι άσκοπες μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν. Τα σχολεία σε κάποια σημεία του νησιού με αποφάσεις των Δήμων έχουν κλείσει. Το φαράγγι της Αμαργίας με απόφαση του ΦΠΚΑ έκλεισε, κλείνει για 3 μέρες. Οπότε παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά. Το καλοκαίρι πρέπει να το απολαύσουμε με ασφάλεια όλοι μαζί. Για μας την Περιφέρεια Κρήτης και με τις οδηγίες και τις εντολές του Περιφερειάρχη μας είναι σε άμεση προτεραιότητα όλα αυτά. Είναι σε άμεση προτεραιότητα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής των κριτικών και των επισκεπτών, αλλά και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση, συντεταγμένα κινούμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει προετοιμασία. Καλούμε τους πολίτες να είναι και αυτοί να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με παλιότερα. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Βλέπετε ότι οι αναλλαγές του καιρού είναι συχνές και πολλές φορές ακραίες.
η αντιπυρική περίοδο και ο νόμος γενικότερα σχετικά με αυτό έχει αλλάξει. Έχουν ευστηροποιηθεί και τα πρόστιμα και οι ευθύνες. Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, υπάρχουν πρόστιμα πολύ μεγάλα. Τα οποία όμως οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πρέπει ο καθένας συνετά να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Φαντάζομαι τώρα εν καιρό κλιματικής κρίσης και αλλαγής και κρίσης και όπως θέλετε πείτε το, η πολιτική προστασία είναι στην αιχμή ουσιαστικά, σωστά? Σαφώς. Είμαστε stand-by συνεχώς με αυτή την κατεύθυνση που περιέγραψα προηγουμένως. Για μας στην περιφέρεια Κρήτης, ξαναλέω, είναι άμεση προτεραιότητα όλα αυτά. Οπότε κινούμαστε από προς πλευράς υποδομών είμαστε εντάξει, κυρία Αντιπεριφερειά. Θέλω να πω, έχουμε αυτά που θα έπρεπε να έχουμε έτσι ώστε να πούμε πως είμαστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση στο νησί? Κυρία Καριωτάκη, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο με ανθρώπους περήφανους και ευσυνείδητους στη μεγάλη πλειοψηφία. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτές μειώνονται. Υποδομές και σχεδιασμό στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε. Από εκεί και πέρα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πολλές φορές εχωρούνται αρμοδιότητες χωρίς να εχωρούνται πόροι. Οπότε, μας λείπει για παράδειγμα ένα επιχειρησιακό κέντρο στην Κρήτη. Ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που προβλέπεται να υπάρχει στην έδρα κάθε περιφέρειας και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε και αυτό το εργαλείο, όχι μόνο για τις αντιπυρικές περιόδους, για κάθε κρίση που μπορεί να πλήξει το νησί. Ναι, βεβαίως, διότι δεν είναι μόνο η πυροπροστασία, δεν είναι μόνο η αντιπυρική περίοδος. Δυστυχώς ζούμε και σε μια περιοχή που δίνει και σεισμικές δονήσεις. Και σήμερα φαντάζομαι ότι έτσι όπως ξύπνησε το Ηράκλειο και δει το Αρκαλοχώρι, λογικά και πάλι θα ήσασταν σε συναγερμό, σωστά? Ακριβώς, είμαστε σε συναγερμό το πρωί. Μας ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν. Ελπίζω να είναι εκεί και να μείνει εκεί. Το ρήγμα είναι ενεργό. Από εκεί και πέρα, το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε, κάναμε την άσκηση Μίνωας. Βεβαίως. Για να προετοιμαστούμε και για τέτοιο ενδεχόμενο. Η ευχή βέβαια πάντα είναι να μένουμε σε επίπεδο σχεδιασμού και προετοιμασίας. Και όλοι μας αυτό ευχόμαστε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Να είμαστε ασφαλείς και ας προετοιμαζόμαστε. Ας κάνουμε ασκήσεις και δεν πειράζει. Πάντως δουλεύουμε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση με αυτή τη στόχευση. Και βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε και εμείς οι πολίτες στο παιχνίδι. Εγώ το λέω πολύ συχνά αυτό. Θέλω να πω να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Τώρα με τέτοιο καιρό ναι, δεν υπάρχει λόγος να ανάβουμε ψισταριές ή να καίμε κλαδιά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Αυτά θεωρώ ότι είναι αυτονόητα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και ιδίως στις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο. Δηλαδή δεν νοείται ότι κάποιος μπορεί αύριο να βγει στην ύπαιθρο και να ανάψει μια ψισταριά ή να κάνει εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά. Μια σπίθα μόνο αρκεί για να αλλάξει τη ζωή και του ίδιου και των συνανθρώπων του. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο ούτε να το σκεφτούμε, όχι να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ολοκληρώστε. Όχι. Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, τον οποίο έχουμε υποχρέωση ο καθένας από το μετερίζει το δικό του να τον προστατεύσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Περιφερειάρχη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να σας ξανά ενοχλήσουμε τις επόμενες ημέρες και μέσα στον καύσωνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.